Θα δούμε αν το θυμάται τον τυπού του Τουμπάνε, ο Πάρης Τσιαρεπίδης. Σίγουρα θα το θυμάται. Πάρη. Εντάξει, αμυδρά, αλλά ναι, θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Καλημέρα. Γεια σου, καλημέρα. Άλλα θυμάμαι από τον Πάνε, οπότε εντάξει. Καλά, προφανώς και δεν μας καλά. Κάνα τα χαρακτηριστικά του, έτσι δεν είναι. Ναι, ωραία. 34 χρόνια λέει, σαν σήμερα. 12 Οκτωβρίου 1988. 88. Ωραία, δηλαδή φαντάσου, 34, όπως και το νούμερο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Καλό πα. Ή του Σακίλ Ονίλ. Σωστό. Κάναμε και έναν τέτοιο παραλληλισμό. Υπάρχει παίκτη που πάω φέτος που να φοράει το 34. Όχι, νομίζω έχει 30 κάτι, έχει ο Ρένφρο. Δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς. Ναι, δεν το θυμάμαι ποιο είναι. Θα πήρε τόσο ακούγεται. Ναι. Τώρα με τον κορονοϊό που το συνηθίσαμε. Ναι. Λοιπόν, και αφού κάνω και εγώ και ο Νίκος το ίδιο πράγμα, αυτή τη στιγμή από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ποιο είναι δηλαδή. Να ψάξουμε τα νούμερα. Ψάχνει, τι έχει γίνει τώρα. Όχι. Μόνο ρε παιδιά που, δεν πήγαν, που πήγαν πάνω από 200, πότε ήταν αυτό που είπα χθες να βγει under. Το μόνο σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουν γίνει στην Κίνα, δεν γίνονται αυτά. Ναι. Ε, βέβαια. Νίκο, πώς σου φάνηκε αυτό, βέβαια γίνεται μόνο στο, στην Ελλάδα, έτσι. Ο Όσβαλ, πώς τον είπαμε, το, ο Τανσό, όχι ο Όσβαλ, ο Τανσό, ναι, απαρελθόν από τον Ολυμπιακό, από τον Βόλο, ναι, όταν, όταν έφερε 3-3 με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Τσίκλερας παρελθόν από τον Ιωνικό που κέρδισε τον Ηλία Παπαθεοδόρου και τον Κολοσσό Ρόδου από τον Ιωνικό. Πρόσεξε όμως, δηλαδή, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, θα το πούμε Στέριο και Νίκο. Ναι. Έτσι, σεβόμενοι βέβαια, γιατί υπάρχει ρεπορτάζ. Ναι. Έτσι, το γεγονός ότι έχει να κάνει με το ότι θα αποτελέσει παρελθόν έχει να κάνει με το γεγονός, φαντάζομαι θα το ανακοινώσει και η διοίκηση του Ιωνικού στη διάρκεια της ημέρας, με θέμα υγείας του Έλληνα προπονητή, και να το ευχηθούμε περαστικά. Είναι καλό, βεβαίως, ναι, φυσικά. Από αυτή την άποψη να είμαστε δίκαιοι σε αυτό, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Θα πάει να παίξει την Πάτρα με το, κόντρα στον Προμηθέα με το Λίβανο ο Ιωνικός, που ανακοινώθηκε αυτός να παραμείνει την προηγούμενη εβδομάδα ως βοηθός, σωστά. Ε, και τι έγινε, μετακινείται μια ένα καρεκλάκι. Μια χαρά. Πειράζει. Όχι βέβαια. Μια χαρά. Όπου και λίγο να κοιμάτσε. Είναι και όχι όλα. Με συγχωρείτε. Και όχι τα υπόλοιπα όλα ονόματα τα οποία έχουν ήδη ακουστεί και γραφτεί. Ναι. Και θα πάει με Λίβανο μέχρι Νεοτέρας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Αυτό να το δώσουμε. Το θέμα. Ναι. Είναι η πρώτη αλλαγή προπονητή στην, στο μεγάλο πρωτάθλημα της χώρας μας. Mm-hmm. Ο Ιωνικός, Νίκο μου, που με Λουκά κάνει πάρτι, έτσι δεν είναι, 17 και 12. Ο Λουκάς, ρε φίλε, εγώ απορώ τόσα χρόνια γιατί είναι μόνο στον Ιωνικό. Και όλοι οι άλλοι δηλαδή έχουν καλύτερους, εγώ το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Άσε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, οκ. Δεν θέλει να κάνει πολλά χιλιόμετρα από το σπίτι του μέχρι την ομάδα που παίζει, γιατί παλιά τα έκανε από το σπίτι του μέχρι την Πάτρα, δηλαδή πήγαινε ερχότανε. Ναι, οκ. Εντάξει. Εντάξει, και ο Λουκάς στα 37 του κάνει double-double στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ναι. Και όχι απέναντι, σε μια ομάδα η οποία νομίζω ότι είναι πιο δυνατή από πέρσι και από την πορεία την οποία είχε. Και εγώ έτσι νομίζω. Ή τουλάχιστον θεωρητικά έτσι φαίνεται στο ξεκίνημα. Τώρα πώς θα είναι στην πορεία. Μου έκανε εντύπωση, για παράδειγμα, είδα το Μορέιρα. Μαθαίνω ότι ο Μορέιρα, ένα μέρος του συμβολέου του, καλύπτεται και από τις κλές που έχει από το Περιστέρι. Δεν θέλω, δεν θέλω να ακούω για Μορέιρα. Δεν θέλω να ακούω. Δεν θέλω να ακούω για Γιάννικ Μορέιρα. Καλώς. Δεν θέλω, δεν θέλω. Μην έχεις πάει στα νεύρα. Ναι, εντάξει, είναι λίγο. Δεν θέλω, δεν. Δεν τον έχω εκτίμηση καθόλου. Νομίζω όμως ότι το κασέτο εστέριωμα τον Μπάουκ το ανέβασε. Φυσικά. Πήγε στην Ιταλία μετά. Φυσικά. Έτσι, Νίκο, να τα ναι, βέβαια. Βέβαια. Η πρώτη ομάδα ΠΑΟΚ δεν είναι στην Ελλάδα. Νομίζω πρέπει να έχει στην κρεβατοκάμερα του μια φωτογραφία λίγο από Θεοδόρου να κάνει εκεί πέρα κάτι πάνω στο σταυρό του. Και να κάνει φορά στο παλατάκι. Στην επιστροφή του στην Ελλάδα το μα σηκώνει τα νεύρα. Στην αγκαλιά του. Ναι, τέλος. Και Λίνο Χρυσικόπουλο πήρε μαζί του ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Και Κατσίβελη επίσης. Έτσι, να σου πω τώρα για να μην παρεξηγηθούμε εντελώς χαριτολογώντας, σαν πάω κουβίτα μου φαίνεται το κολοσσό. Για πάμε πάρε πρόταση ημέρας, λίγο στα γρήγορα. Πάμε πολύ γρήγορα. Πρόταση ημέρας πέραν από μια πολύ δυνατή παραγγελία από το Food Plaza. Να πούμε, τρέντο Προμηθέας διπλό, να δούμε αν ο Προμηθέας μπορεί να μπει με το δεξί στο EuroCup. Με απόδοση 2-18, Νίκο τι λες, μπορεί να την κερδίσει τρέντο. Διαφωνώ. Διαφωνείς, mm-hmm. Ωραία, εντάξει. Δεν το βλέπω να περνάει το σημείο, αλλά κάποιος πάει κόντρα, έτσι είναι. Έτσι πάρει, έτσι πάρει, απειρία. Τα παιδάκια εδώ, ναι. Sporting Marseille, άσος, στο 2-25. Δεν θα πάμε σε κάτι πιο υψηλό όπως χτες, γιατί είδατε η Λειψία πέρασε από την Σκωτία και έρθει σε Celtic με 2-0. Αυτό το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι όλα τα παιχνίδια χτες της ημέρας στο UEFA Champions League βγήκανε under, όλα, έτσι, από 0-2 γκολ, όλα, κανένα δεν είχε over, έτσι, και νομίζω ότι η μεγαλύτερη έκπληξη παρέα του Σούτγκεν, που απεδεικνύει ότι ήταν πολύ δυνατός αντίπαλος για τον Ολυμπιακό, η Μακάμπι Χάιφα που κέρδισε 2-0, τη μεγάλη κυρία δηλαδή. Βεβαίως. Ωραία. Ευχαριστούμε. Αυτά πάρα πολύ, Πάρη. Σήμερα. Αύριο πάλι. Καλώς μεσημέρι. Γεια σου.